ξεκάθαρος ως προς την πρόθεση τόσο του Υπουργού Περιβάλλοντος όσο και του αρμόδιου Υφυπουργού να μην αποδεχτούν το αίτημα παράτασης του νόμου για την καταπαρέκκληση δόμησης σε εκτός σχεδίου περιοχές, εμφανίστηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμης Μπακογιάννης. Σε ημερίδα που οργανώθηκε στα Χανιά με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωροταξίας και πολεοδομίας, έγινε σαφές ότι το ζήτημα είναι πολιτικό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε καταγράψει και μέχρι την ημερομηνία της ολοκλήρωσης θα πάρθει η πολιτική απόφαση για το αν θα δοθεί ή όχι παράταση. Μέχρι σήμερα αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η οδηγία που έχουμε είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση. Θεωρούμε ότι αυτού του είδους η άρνηση είναι μια απλή ιδεοληψία και δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Μπακογιάννης, ωστόσο, άφησε παράθυρο για επανεξέταση της εκτός σχεδίου δόμησης μέσα από την υλοποίηση του χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ με βάση εγκύκλιο που πρόσφατα υπέγραψε, σε περιοχές με γενικό πολεοδομικό και ΣΧΟΑΠ θα υπάρχει ανάλογη πρόβλεψη. Άρα έχουμε πολλές περιοχές στην Κρήτη που η εκτός σχεδίου είναι μελετημένη μέσα από τις ζώνες οικιστικού ελέγχου των ΓΟΠΟΣΟΥ και των ΣΧΟΑΠ, άρα ένα μέρος του ζητήματος θα μπορούσε να επιληθεί από εκεί. Θέση του ΤΕΕ είναι ότι η καταπαρέκκληση δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου είναι σε τόσο μικρό ποσοστό που δεν αφήνει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, επιμένει ότι θα πρέπει προηγουμένως να ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που στο 90% της χώρας αυτό θα έχει επιτευχθεί μέσα στην επόμενη τετραετία. Δεν μπορεί να υπάρχουν αποφάσεις σχετικά με την περιουσία του πολίτη χωρίς να υπάρχει πιο πριν να υπάρχουν όλα τα επιστημονικά δεδομένα. Και από τη στιγμή που δεν συζητάμε για επιστημονικά δεδομένα που θα δοθούν τα επόμενα 100 χρόνια, αλλά συζητάμε για τα επόμενα 4-5 χρόνια, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει η σχετική υπομονή, διότι δεν θα συμβεί η καταστροφή του περιβάλλοντος επειδή θα δώσουμε για 5 χρόνια παράταση σε αυτά. Συνδυάζεται και με την κύρωση των δασικών χαρτών, καθότι εκκρεμούν πάρα πολλές ενστάσεις κατά της κύρωσης του δασικού χάρτη, η οποία θα παίξει σημάνοντα ρόλο στην οποιαδήποτε πρωτοβουλία του καθενός για να προσπαθήσει να εκδώσει μια οικοδομική άδεια. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος πάντως υποστήριξε ότι εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια και για τις περιπτώσεις προέγκρισης των φακέλων για έκδοση οικοδομικών αδειών.